Η εταιρεία Παπαδοπούλου κλείνει έναν αιώνα ζωής και μας ταξιδεύει στο πέρασμα του χρόνου μέσα από μια έκθεση γεμάτη μυρωδιές και γεύσεις. Μέσα από 10 διαφορετικές, αλλά άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους ενότητες, με περισσότερα από 300 εκθέματα, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και διαδραστικούς σταθμούς για μικρούς και μεγάλους, οι επισκέπτες της έκθεσης Παπαδοπούλου, η ιστορία της εταιρείας 1922-2022 στο Μουσείο Μπετινάκη, έχουν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στη σύγχρονη ιστορία της χώρας και να ανακαλέσουν ξεχασμένες στιγμές της ζωής τους με γεύση από τα προϊόντα της εταιρείας. Η έκθεση άνοιξε για το κοινό, ενώ στα εγγένειά της έδωσε το παρόν και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ζεις έναν αιώνα αν στη συνταγή των υλικών δεν έχεις βάλει το μεράκι σου, τις θεμητές φιλοδοξίες σου και την ίδια σου την ψυχή. Μια ζωή γεμάτη γεύση και αναμνήσεις. Με αφετηρία την Κωνσταντινούπολη και μια οικογένεια μπισκοτοποιών σε μια μικρή οικοτεχνία, τα μπισκότα Παπαδοπούλου συντροφεύουν εδώ και έναν αιώνα τις στιγμές μας, μεγαλώνοντας γενιές και γενιές. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου δεν είναι μονάχα η γεύση που συνδέουμε οι περισσότεροι από εμάς με την παιδική μας ηλικία. Δεν είναι απλώς οι δικές μας μαντλέν, που όμοια με εκείνες του Προύστ ξυπνούν θερμές αναμνήσεις και νοσταλγία. Σε μια κυριολεκτικά βιωματική έκθεση, ύμνο στη γεύση, το Μουσείο Μπενάκη και η Παπαδόπουλος ΑΕ παρουσιάζουν για πρώτη φορά όλες τις σημαντικές πτυχές της εκατόχρονης ιστορίας και δράσης μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο της διατροφής. Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά που εγγενιάζουμε σήμερα την έκθεση Παπαδοπούλου 100, η ιστορία της εταιρείας 1922-2022. Μέσα από 10 ενότητες με περισσότερα από 300 εκθέματα, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και διαδραστικούς σταθμούς, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί τόσο στην ιστορία της εταιρείας, όσο και της ίδιας του της ζωής. Γιατί αλήθεια, ποιος δεν μεγάλωσε με τα μπισκότα Μιράντα? Ποιος δεν έχει βουτήξει στον καφέ του τα γεμιστά? Ποιος δεν διάβασε παρέα με ένα κουτί Καπρίς? Η ιστορία της βιομηχανίας Παπαδοπούλου παρακολουθεί την ιστορία του τόπου μας τον τελευταίο αιώνα, τις κορυφώσεις και τις καμπές της οικονομικής μας ανάπτυξης. Εύχομαι η έκθεση αυτή να δώσει έναυσμα στον κόσμο των επιχειρήσεων για την επιμέλεια, την τήρηση και την οργάνωση των ιστορικών των αρχείων, για να μετατραπεί αυτός ο θησαυρός γνώσης σε μια πολύτιμη παρακαταθήκη για πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό, ενώ στα εγγένειά της παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Αφού λοιπόν το μέλλον μας εμπνέεται από την ιστορία και την κληρονομιά μας, αυτή εδώ η αφήγηση της έκθεσης Παπαδοπούλου 100 ας επιτελέσει για όλους μία πηγή έμπνευσης. Και αν μη τι άλλο, έχουμε την ευθύνη πριν αλλάξουμε τον κόσμο να διατηρήσουμε ό,τι αξίζει.